Έχουμε σήμερα μαζί μας έναν από τους κορυφαίους Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες μπασκετμπολίστες της γενιάς του, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, και για καλό λόγο. Λάζαρε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε θερμά που είσαι μαζί μας σήμερα. Τιμή μου. Σε βλέπω χαμογελαστό, παρότι σου είπα ότι σκοπεύω να σε ρωτήσω για τα πάντα. Μπορείς να απαντήσεις, αν και νομίζω ότι δεν έχεις τέτοιου είδους θέματα. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω ποια είναι αυτή, κατ' εμέ, πολύ ευχάριστη, φαντάζομαι και για σένα πολύ περισσότερο, αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα. Το κλειστό γυμναστήριο της Σταυρούπολης, το οποίο έβαλε τα πρώτα σου καλάθια, πήρε τα πρώτα επιθετικά rebound ως πιτσιρικάς στην Ελλάδα, θα φέρει το όνομά σου από το Σάββατο. Ναι, είναι μεγάλη τιμή. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι το γήπεδο που ξεκίνησα να παίξω. Όταν έφυγα εγώ από τη Σταυρούπολη, το γήπεδο ακόμα δεν υπήρχε. Και όταν έπαιζα εγώ, ήταν ανοιχτά γήπεδα. Δεν υπήρχαν καν κλειστά γήπεδα στην περιοχή. Εμείς ξεκινούσαμε στη Σταυρούπολη και παίζαμε σε ανοιχτά, σε αλάνες. Και μετά μπήκαν τα κλειστά. Αυτό είναι η περιοχή μου. Εκεί ξεκίνησα το μπάσκετ. Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Εκεί έμαθα, εκεί ανδρώθηκα. Και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν αθλητής. Το ευρύ κοινό σε γνώρισε ως αθλητή από τα 16 σου και μετά, όταν πήγες στον Ηρακλή, με τον οποίο και έγινες ευρύτερα γνωστός, έφτασες στην εθνική, καθιερώθηκες στην κοινή γνώμη την φιλαθλία. Αλλά αντιλαμβάνομαι, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, παρότι ήρθες οικογενειακός στην Ελλάδα στα 10 σου, αυτή η διαδρομή από τα 12 που ξεκίνησε στις ακαδημίες του ΑΟΣ μέχρι τα 16 που μετά μπήκαν στις δράγες τα πλάνα σου για επαγγελματική καριέρα και όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε, ήταν, φαντάζομαι, πάρα πολύ σημαντική για σένα. Ήταν ίσως τα πιο έτσι αγνά χρόνια. Ήταν που το μπάσκετ ακόμα το βλέπουμε, ακόμα και τώρα βέβαια, το βλέπουμε σαν παιχνίδι. Ήταν γειτονιά. Είναι παιχνίδι. Ναι, είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Απλώς όταν είσαι σε μικρές ομάδες και δεν υπάρχουν τα συμβόλαια, είναι ερασιτεχνικός στην ουσία. Είναι περισσότερο, ακόμα περισσότερο παιχνίδι, γιατί είστε και φίλοι στο σχολείο, είστε φίλοι στις γειτονιές και μαζί σε μια ομάδα κάνετε μια διαδρομή. Δεν είναι τυπική ερώτηση. Φαντάζομαι είναι αυτή που σίγουρα περίμενες να σου κάνω, αλλά την εννοώ. Πώς ένιωσες όταν ενημερώθηκες για αυτήν εδώ την απόφαση, για αυτήν εδώ την κίνηση, και πριν, φαντάζομαι, μάθεις καν ποιοι θα είναι όλοι εκείνοι που θα σε τιμήσουν, πρώην συμπαίκτες, πρώην αντίπαλοι, πρώην διεθνείς άσοι και πολύ μεγάλοι προπονητές. Θα τα πούμε αναλυτικά τα ονόματα στην πορεία, αλλά αν μπορείς, θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνθηκες μετά από τόσες και τόσες τεράστιες διακρίσεις που είχες ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Συγκινήθηκα καταρχάς. Είναι τεράστια τιμή για έναν αθλητή να ονομάζεται ένα γήπεδο. Με τιμά ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος. Γιατί προφανώς δεν είναι μόνο σαν αθλητής, αλλά και σαν άνθρωπος, η σταδιοδρομία μετά τον αθλητισμό, το παράδειγμα που δίνουμε στους νέους, στη νέα γενιά. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιβράβευση ενός αθλητή, γιατί μετά όταν τελειώνεις μια καριέρα δεν έχεις πλέον τα κύπελλα, δεν έχεις αγώνες, και όταν έρθει μια τέτοια είδηση μένα με τιμάει και είμαι συγκινημένος. Είναι η μεγαλύτερη, έτσι. Σχεδόν ακύρωσες την προγραμματισμένη ερώτηση που είχα για αμέσως μετά. Θα την κάνω όμως παρόλα αυτά, να υπενθυμίσω απλά με την ευκαιρία ότι η αθλητική σου καριέρα δεν ήταν η μέση του μέσου μπασκετμπολίστα. Γεύτηκες χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό με την εθνική μας. Γεύτηκες εκείνη την αξέχαστη για όλους τους Έλληνες, για όλους εμάς που είδαμε το παιχνίδι, έστω από την τηλεόραση, νίκη επί των Αμερικάνων στον ημιτελικό στην Ιαπωνία και βέβαια το τελικό με την Ισπανία, ανεξάρτητα κατάληξης του αγώνα. Δύο φορές τροπεούχος στην Ευρωλίγκα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και αναφέρω μόνο μερικούς από τους τίτλους και τις διακρίσεις σε ομαδικό επίπεδο, γιατί αν μπούμε στις ατομικές και τις προσωπικές, δεν θα μας χωράσει η εκπομπή. Θα έβαζες αυτήν εδώ την ονοματοδοσία προς τιμήν σου ψηλότερα από όλα αυτά? Ναι. Κάθε φορά όταν κατακτάς ένα τίτλο ή κερδίσεις ένα αγώνα, πάντα πιστεύεις ότι ο τελευταίος αγώνας, το τελευταίο κύπελλο, το τελευταίο πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Κάπως έτσι και τώρα έχω να παίξω πολλά χρόνια. Μου λείπουν οι συγκινήσεις. Μια πενταετία γεμάτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 5 με 6 χρόνια περίπου. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αν το έβαζα τώρα, σήμερα, έτσι πως το κοιτούσα, θα το έβαζα πιο ψηλά. Επειδή ακριβώς τώρα πλέον μπορείς να κοιτάξεις και πίσω, έτσι, δηλαδή να έχεις αυτή την αίσθηση της
ολοκλήρωσης ενός κομματιού της ζωής σου, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ένα επάγγελμα αυτό της αθλητικής σου καριέρας, ένα ολόκληρο κομμάτι από την ζωή σου. Ασχολήθηκες με τον μπάσκετ από άλλη σκοπιά, ασχολείσαι ακόμα στην πορεία, μεταξύ άλλων, γιατί είσαι και πολυπράγμων και δραστήριος άνθρωπος. Το σκέφτηκα τώρα που απαντούσες στην προηγούμενη ερώτηση. Ως αθλητής ίσως δεν έχεις το χρόνο να κοιτάξεις για πολύ πίσω, γιατί είχε πει και ο Νίκος Γκάλης ότι μεγάλη κουβέντα και σοφή. Ο σημαντικότερος αγώνας είναι πάντα ο επόμενος. Ως αθλητής, κάπως έτσι οφείλεις να σκέφτεσαι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ξέρεις, σαν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού, αλλά το να πάρει ένα γήπεδο το όνομά σου είναι κάτι πολύ περισσότερο. Προφανώς δεν το παίρνουν μόνο απλώς καλοί αθλητές, και αυτό με συγκινεί ακόμη περισσότερο. Δεν το πρόλαβες ως πιτσιρικάς, λοιπόν, το ΔΑΚ της Σταυροπολής, το ΔΑΚ Λάζαρος Παπαδόπουλος, και τυπικά από το Σάββατο. Πήρες μια γεύση όμως, έτσι, πριν επιστρέψεις στα παρκέ, έστω και για λίγο το Σάββατο. Έκανες ατομικές προπονήσεις για να επιστρέψεις σε φόρμα και σε βλέπω σε εξαιρετική κατάσταση. Και ατομικές και ομαδικές. Πήγαινα, έκανα κάποιες προπονήσεις και με την ομάδα, την παλιά ομάδα του ΑΟΣ Σταυρόπουλης, απλώς τώρα μετανομάστηκε και συγχωνεύτηκαν. Είδα και παλιούς συμπαίκτες και παλιούς προπονητές. Είχες καιρό να επισκεφτείς τη γειτονιά καιρό. Σου, την παλιά. Ναι, είχα καιρό. Πηγαίνω που και που, γιατί εκεί μένει και ο πατέρας μου. Πηγαίνω, επισκέφτομαι καμιά φορά και μ' αρέσει. Δεν μπορώ να μην κάνω την ερώτηση, γιατί ακριβώς διαβάζοντας τη λίστα των ανθρώπων που θα έρθουν και αυτοί να σε τιμήσουν σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής σου, θα πω εγώ, δεν είναι κάτι που το βιώνει οποιοδήποτε και κάθε μέρα. Βάλε μας λίγο στο κλίμα, να αρχίσουμε από τους συναθλητές, θα πω εγώ. Υποψιάζομαι ότι θα παίξεις και με τις δύο ομάδες. Θα παίξεις και με τις δύο. Καταρχάς είναι οι παλιοί μου συμπαίκτες από το ναό Σταυρούπολης, δηλαδή όταν ήμουν 13, 14, 15 χρονών, και αυτοί ήταν 25, 26, σήμερα τους βλέπω και είναι βετεράνοι πλέον, και από τους πιο σύγχρονους συμπαίκτες μου, από όλες τις ομάδες και από την Εθνική. Και σίγουρα και... Πες μας ονόματα για να ονόματα μπει και ο κόσμος περισσότερο στο κλίμα. Από τα γνωστά ονόματα είναι ο Φλουρής Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης, ο Φώτσης, ο Ντικούδης, ο Τσαρτσαρής. Όλοι γνωστά ονόματα είναι, ναι. Εγώ τους διάβασα, συνέχισε. Και από τους προπονητές, και από τους παλιούς προπονητές στη Σταυρούπολη που είχα και από τους προπονητές που είχα στη συνέχεια. Θα είναι μεγάλη τιμή που θα παρευρεθούν όλοι αυτοί και θα τιμήσουν με την παρουσία τους. Έχεις μιλήσει κατά καιρούς με πολύ καλά λόγια και αντιλαμβάνομαι ότι τα εννοείς. Δεν έχεις κρύψει την εκτίμησή σου ως προπονητές που σε διαμόρφωσαν ως αθλητή και κυρίως ως άνθρωπο, για τον Γιώργο Γκάγκα και τον Λευτέρη Χατζικυριακίδη, οι οποίοι θα είναι και αυτοί φυσικά εκεί το Σάββατο και θα είναι μέλη ενός dream team προπονητών, θα έλεγα εγώ. Μίλησε μας λίγο για αυτούς τους δύο και στη συνέχεια να πούμε και ποιοι άλλοι θα είναι εκεί. Ναι, είναι οι προπονητές με τους οποίους ξεκίνησα και έκανα τα πρώτα μου βήματα. Με τον Γιώργο τον Γκάγκα ήταν ο προπονητής που ξεκίνησε και με έβαλε στο γυμναστήριο να κάνω βάρη. Δεν είχα ξανασηκώσει ούτε καν αλτηράκι και ήταν αυτός που μου έκανε τα πρώτα βήματα και ακόμα τα προγράμματα που με έβαζε ακόμα και τώρα τα ακολουθώ. Και ο Λευτέρης ο Χατζικυριακίδης ήταν από τους προπονητές που οποίος ξεκίνησε να μου κάνει ατομικές προπονήσεις. Με έδειξε τα πρώτα χούξα, τις πρώτες κινήσεις των ψηλών, το πώς να κάνω pivoting, την αλφαβήτα, η οποία σίγουρα στη συνέχεια με χρειάστηκε. Είναι γνωστό ότι το ταλέντο, όσο πλούσιο και να είναι σε έναν αθλητή, ανεξάρτητα από σπορ, δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολύ και συστηματική δουλειά και ως αποτέλεσμα του συνδυασμού βίωσες, έζησες, μας πρόσφερες και εμάς τις σημαίες που μας πρόσφερες. Είναι ερώτηση που δεν μπορώ να αποφύγω. Είναι γνωστό ότι είχες εξαιρετική σχέση και με τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη και με τον Αντώνη τον Φώτση, τον οποίο τον είχες χαρακτηρίσει και τον καλύτερο συμπαίκτη που είχες ποτέ. Πήρατε και ευρωπαϊκό μαζί με την Δυνάμο Μόσχας. Έχουν βιώσει και οι δύο αυτήν εδώ την τιμή που θα ζήσεις και εσύ το Σάββατο. Από τον ΑΣ Καστοριά σου Διαμαντίδης και από τον Ηλυσιακό, στον οποίο επέστρεψε κιόλας για το φινάλε της καριέρας, το Φώτσης.
Το συζητήσατε. Αποκλείεται να μην το συζητήσατε. Ναι, το συζητήσαμε με λίγο πειράγματα, με λίγο πλάκα και λίγο σοβαρότητα βέβαια. Είναι, όπως το είπα και πιο πριν, είναι ειδικά όταν σταματάει ο αθλητής την καριέρα του. Στην ουσία είναι σαν να λέμε ότι ολοκληρώνεται ένας ολόκληρος κύκλος. Ναι. Ένας κύκλος της ζωής και μεγάλος κιόλας. Ο Αντώνης παίζει ακόμα. Εσύ σταμάτησες σχετικά νωρίς. Ήσουν δεν ήσουν 34. Ναι, ναι, σταμάτησα νωρίς. Είχα τραυματισμούς, δεν με εξέτερε πλέον τόσο πολύ. Ίσως οι συνθήκες ή δεν είχα κάποια καλή πρόταση, δεν είχα κίνητρο. Τελευταία σου επαγγελματική ομάδα νομίζω ήταν η Κανάρια στην Ναι, στην ήταν στα Γκραν Κανάρια, αλλά ακόμα και τώρα παρακολουθώ μπάσκετ, αθλούμαι, γυμνάζομαι, μ' αρέσει ο αθλητισμός και όταν έχω την ευκαιρία πιάνω καμιά φορά την μπάλα. Mm-hmm. Από την Εθνική κυρίως μας είχε ξενήσει η απόφαση σου να σταματήσεις. Αν δεν κάνω λάθος ήσουν στα 28 σου ακόμα, ναι. Δηλαδή στο αποκορύφωμα της, mm-hmm. της καριέρας σου. Ναι. Αισθάνθηκες ότι μετά από τόσες και τέτοιες διακρίσεις, από τις μικρές εθνικές ακόμα, μέχρι ένα μικρό βήμα από την κορυφή του κόσμου, αφού είχες ήδη πατήσει την κορυφή της Ευρώπης, ότι δεν είχες άλλα να δώσεις? Όχι, αισθανόμουν ότι είχα να δώσω πάρα πολλά. Όταν πήρα αυτή την απόφαση, δεν ήταν απόφαση ούτε μπασκετική, δεν είχα ακόμα να δώσω. Είχαμε τότε τις κόντρες με τον συνδικαλισμό που έκανα με την Ομοσπονδία. Λέγαμε ότι έπρεπε να αλλάξει δρόμο η Ομοσπονδία και οι αντιπαραθέσεις μας, στην ουσία, με έκαναν να πάρω αυτή την απόφαση. Δεν θα μπω στην διαδικασία να τη συνεχίσουμε την κουβέντα σχετικά με το τι γίνεται στο θέμα αυτό, γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ όμως να μην τα συνδέσω τα δύο θέματα, μια και μιλήσαμε για εθνική, με τη Δανάη. Δανάη Παπαδοπούλου, το επίθετο από μόνο του μπορεί να μην λέει πολλά. Είστε πολύ ζωή να έχετε, Παπαδόπουλοι, αλλά η Δανάη είναι η μεγάλη σου η κόρη, ναι. Η οποία στα 16 της, μόλις τα έκλεισε πριν ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη στο ρόστερ της Εθνικής Γυναικών. Σέντρε φυσικά, έτσι. Ναι. Δεν σε έχει φτάσει ακόμα στον πόη, νομίζω είναι 92-93. Ναι, είναι 92-93, αλλά στον μπάσκετ θα μου φτάσει σίγουρα. Έτσι φαίνεται. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πολύ περήφανος. Και για τις δύο κόρες σου, βέβαια. Ναι, και για τις δύο. Η μικρότερη ασχολείται με το βόλεϊ. Με το βόλεϊ και παίζει μαζί με τη σύζυγό μου, την Ναταλία, στην ίδια ομάδα. Και είναι και αυτή τώρα στα κλιμάκια, πλούς είναι λίγο πιο μικρή. Είμαι πολύ περήφανος καταρχάς ότι τα κορίτσια ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν έχει σημασία το τι κάνουν και σε ποιο επίπεδο θα φτάσουν ή αν θα φτάσουν, γιατί αυτό δεν είναι ο αυτός σκοπός. Ναι. Αυτός σκοπός είναι στο να περνάς καλά. Να κάνεις παρέες και μέσα από τον αθλητισμό να μαθαίνεις πράγματα, να επιμορφώνεσαι. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαι πιο πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ένας δρόμος, ο δρόμος του αθλητισμού και είμαι χαρούμενος που τα κορίτσια διάλεξαν αυτόν τον δρόμο. Είναι δρόμος, είναι στάση ζωής, είναι δρόμος ζωής που οδηγεί σε ανθρώπους έτσι γεμάτους και δραστήριους και που έχουν πράγματα να πούν και έχουν πράγματα να κάνουν, όπως ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Φαντάζομαι, αν είσαι εσύ περήφανος για τα κορίτσια σου, μία φορά εκείνες θα είναι για σένα πέντε, τουλάχιστον, ειδικά εν ώψη της τελετής ονοματοδοσίας το Σάββατο. Τι ώρα είναι το event για όποιον θέλει, και πέρα από τους επώνυμους βέβαια, ναι. Και πολύς απλός κόσμος θα θελήσει να έρθει να 6 ώρα. 6 ώρα θα ξεκινήσει το event. Άρα όποιος θέλει, ερήθιζοντας είναι ελεύθερη. Όποιος αγαπάει το μπάσκετ, θα δει πολλούς αθλητές και θα δει και ωραίο παιχνίδι. Είναι την ίδια μέρα που θα είναι το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ναι, και νομίζω και την ίδια ώρα. Θα κλείσουμε με αυτή την κουβέντα. Δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση, γιατί παίζουν και μεταξύ τους. Ο Ηρακλής επέστρεψε δρυμύτερος, ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Τι βλέπεις να γίνεται? Το Σάββατο δεν θέλω να πάμε παραπέρα. Ναι, ο Ηρακλής έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Νομίζω μέσα στον Ηρακλή, ναι. Μέσα στο Ιβανόφιο, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Ειδικά όταν παίζει μέσα στην έδρα του, είναι αρκετά καλός. Ο ΠΑΟΚ τώρα με την αλλαγή προπονητή με τον Κώστα Χαραλμπίδη, μ' άρεσε το πώς έχουν κάνει πώς άλλαξε ο Κώστας τον τρόπο του παιχνιδιού. Και άμεσα. Ναι, και άμεσα, και πολύ άμεσα. Θα είναι σίγουρα ντέρμπι, αλλά ένα μικρό πλεονέκτημα, εγώ θα το δίνω στον Ηρακλή. Mm-hmm. Οφείλω να συμφωνήσω μαζί σου, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. Εσύ είσαι ο εξπέρ σε καμία περίπτωση εγώ. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Αισθανόμαστε και εμείς περήφανοι για αυτή την μεγάλη, νέα μεγάλη στιγμή στην αθλητική σου σταδιοδρομία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο. Περιμένουμε να θαυμάσουμε και τις κόρες με το εθνόσμο στο υψηλότερο επίπεδο, όπως ακριβώς ο μπαμπάς. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλές γιορτές. Ό,τι καλύτερο στο εξής. Σε όλους, καλές γιορτές. Ευχαριστούμε θερμά τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, ο οποίος βέβαια τίμησε σε δύο διαφορετικές θητείες τα χρώματα.